Έχουμε κοντά μας τον τερματοφύλακα της Τερψιθέας, τον Νίκο Γκόλφη, και νομίζω ότι των πρωταγωνιστών σήμερα, γιατί και στο παιχνίδι όποτε χρειάστηκε επενέβη μια-δυο φορές και κράτησε το 0, και στη διαδικασία του πέναλτι έπιασες Νίκο το νικητήριο, τελικά αυτό που χάρισε το τρόπαιο στην ομάδα σου, αλλά νομίζω έπιασε κι άλλο ένα. Ναι, έπιασε κι άλλο ένα. Έπιασε δύο πέναλτι λοιπόν, και σίγουρα αυτή η διαδικασία συνήθως είναι. Και να πήγε δοκάρι. Ναι, και να πήγε δοκάρι. Αλλά εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής σε αυτή τη διαδικασία. Έπιασε δύο πέναλτι, χάρισε και το νικητήριο. Οπότε ας ξεκινήσουμε από αυτό, τα πρώτα σου συναισθήματα από αυτό το κομμάτι. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος με την Δάφνη Παλοφαλήρου. Έχουμε πρόπερση, είχαμε ξαναπάει στα πέναλτι, στο παιδικό τμήμα. Γι' αυτό και έχασα το πέναλτι, γιατί είχαμε ξαναπέξει και το είχα στείλει δεξιά. Και λέω τώρα το στείλω στο κέντρο και θα πέσει. Δυστυχώς δεν κατάφερα να το βάλω και να λήξει 3-0. Ο στόχος μας, αυτό που μας είχε πει ο coach, ήταν από την αρχή το νοκάουτ, έτσι όπως πήγαν τα παιχνίδια. Λέει, για να κατακτήσουμε, λέει, το τρόπαιο, θα πρέπει από τους 16 που ξεκινήσαμε να κρατήσουμε το 0 μέχρι το τελικό. Τα καταφέραμε, παρά λίγο να το κρατήσουμε και στα πέναλτι. Δεν τα καταφέραμε δυστυχώς εκεί. Το έχασα εγώ. Ναι, αλήθεια είναι από. Ο αρχηγός είναι τρελό. Μετά. Να πούμε σε αυτό το σημείο, Νίκο, ότι προηγηθήκατε 3-0 στα πέναλτι. Ναι, ναι. Και αν το χάνε μετά το επόμενο παίξ Δάφνη, θα. Όντως δεν θα είχατε δεχτεί και θα κερδίζατε σε το σημείο. Αλλά τελικά εξελίχθηκε σε θρίλερ, ε. Δόξα τω Θεώ, ναι. Πήγαμε να βγάλουμε και τα μάτια μόνοι μας, θα έλεγα. Αλλά εντάξει, πάλι καλά. Τέλος, καλό, όλα καλά λοιπόν. Να πούμε και όλες τις ίσες συμμετοχές και στην πρώτη ομάδα. Ναι, οπότε έτσι κάνω το ντεμπούτο μου. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Θανάση Σταματόπουλο, τον προπονητή της πρώτης ομάδας. Γιατί είναι ο πρώτος προπονητής που με εμπιστεύτηκε. Τα προηγούμενα χρόνια, πέρυσι, ήμασταν αλφατοπικό, η ομάδα πήγαινε μία να πέφτει, μία να σωθεί. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να σωθούμε και δεν πρόλαβα να παίξω κάποια παιχνίδια ώστε να είμαστε αδιάφοροι και να κάνω κάτι. Πρόπερσι η ομάδα ανέβαινε, όπως θυμάστε. Πάλι δεν μπορούσα να παίξω γιατί πήγα μέχρι τα μπαράζ και δεν μπορούσα να κάνω τη συμμετοχή μου. Φέτος ευτυχώς σχετικά σωθήκαμε νωρίς. Εντάξει, με βάλανε και σε ένα κρίσιμο σημείο που κάνανε τον ντεμπούτο με τα Βρυλίσκια που δεν ήμασταν ασωμένοι και αυτά. Με εμπιστευτήκανε, τους ευχαριστώ τους ανθρώπους της διοίκησης. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, Νίκο, το ότι εμπιστεύονται παιδιά σαν και εσένα στην Τερψιθέα. Δεν είναι μόνο λόγια δηλαδή. Ναι. Τώρα για την κερκίδα είδαν πολλούς φίλους, ήταν πολύ και πολλούς φίλους. Εντάξει, ήταν αρκετοί φίλοι μας, γνωστοί μας. Δυναμική παρουσία. Ήρθε και η μητέρα μου, δεν έχει ξανάρθει παιχνίδι. Ήρθε το πρώτο της παιχνίδι να με δει. Και της έλεγα στο σπίτι να κάτσει κιόλας και σπίτι, γιατί μη μας πάει και το γούρι. Ότι ήρθε, χάρηκε, στεναχωρήθηκε, συγκινήθηκε, θέλω να πω. Πολύ. Εντάξει. Σίγουρα αυτές τις στιγμές μένουν, Νίκο, και ναι. Μακάρι να, γιατί όχι, να μην σε δούμε και πιο ψηλά. Εντάξει. Μακάρι. Γιατί όχι. Πρώτο Θεός και βλέπουμε δουλειά και προχωράμε. Έτσι. Φαίνεσαι συνεσταλμένος, οπότε πιστεύω το μέλλον σου ανήκει. Μακάρι. Συγχαρητήρια, Νίκο. Να είστε καλά.